η εθελοντική αιμοδοσία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο προσκήνιο, βρίσκεται στο επίκεντρο εξαιτίας βέβαια των αναγκών σε αίμα. Βάλια, τροχέα, πανδημία, χειρουργία, τακτικά. Υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες από τη μία πλευρά, αλλά από την άλλη, εδώ στην Κρήτη φαίνεται ότι τα πάμε αρκετά καλά. Πού βρισκόμαστε, θα μας τα πει ο κύριος Κατσίβελας, να τον ευχαριστήσω θερμά και να του ζητήσω συγγνώμη και για την καθυστέρηση. Αλλήμον, καλησπέρα σας και καλησπέρα σε όλους τη τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατσίβελα. Πού βρισκόμαστε, ποια η θέση της Ελλάδας, ποια η θέση της Κρήτης, σε σχέση βέβαια με τις υπόλοιπες χώρες και πόλεις της Ευρώπης? Να αρχίσουμε από κάποιες σταθερές παραδοχές που υπάρχουν, ότι η Ελλάδα εκκυσίως χρειάζεται κοντά στις 600.000 μονάδες αίματος για να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες και τις απαιτήσεις όλων των ασθενών μας που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία μας. Η περίοδος του κορονοϊού επέδρασε αναμφίβολα πάρα πολύ αρνητικά στη συλλογή αυτού του αίματος. Όχι ότι στην Ελλάδα ήταν το μοναδικό φαινόμενο, ήταν κάτι που παρατηρήθηκε παγκοσμίως. Θέλετε, γιατί υπήρχε όλος αυτός ο φόβος και όλων της πολιτικής που υπήρξε. Θέλετε, γιατί πολλές ομάδες απομονώθηκαν από το περιβάλλον της αιμοδοσίας. Εν πάση περιπτώσει, παγκοσμίως υπήρχε μια μείωση της συλλογής αίματος γύρω στο 18%, και το λέω αυτό γιατί έχει και πολύ σημαντική αξία. Η Ελλάδα γενικώς τα κατάφερε αυτή την περίοδο του κορονοϊού, γιατί επιστρατεύτηκαν νέοι άνθρωποι, νέοι εθελοντές αιμοδότες. Υστερήσαμε όσο αφορά τις συλλογικές, τις αιμοδοσίες των συλλόγων εργαζομένων, μιας και οι εργασίες γινόντουσαν από τηλεργασία. Σωστά, δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Επειδή τα χειρουργεία μειώθηκαν, δεν είχαμε εισρωές στο σύστημα από τους συγγενείς των ασθενών που πρόκειται να χειρουργηθούν. Κατά συνέπεια είχαμε μια επιπλέον μείωση. Ποια είναι όμως τα ενθαρρυντικά σημεία τα οποία είδαμε και παρατηρήθηκαν? Ήταν αυτό που προείπα, ότι νέοι αιμοδότες μπήκαν στο σύστημα της εθελοντικής αιμοδοσίας με ατομικά και ουσιαστικά... Νέοι αιμοδότες ηλικιακά ή για πρώτη φορά? Νέοι ηλικιακά, πολύ σημαντικό αυτό. Και ηλικιακά και νέοι για πρώτη φορά. Να πούμε ότι ο μέσος όρος αιμοδοτών της Ελλάδος πριν την πανδημία ήταν τα 45 χρόνια, ο οποίος θεωρείται μεγάλος. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω το μέσο όρο που ακριβώς έχει φτάσει. Σίγουρα όμως είναι κάτω από τα 35-36 χρόνια, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Επειδή πρέπει να λέμε και τις καλές ειδήσεις, γιατί τις έχει ανάγκη η κοινωνία, να πούμε ότι οι γυναίκες συνέδραμαν κατά τον καλύτερο τρόπο σε αυτή την προσπάθεια και υπερίσχυσαν των αντρών πάρα πολύ σημαντικά. Μάλιστα. Αλλά αν επικεντρωθούμε λίγο στην Κρήτη, και σας είπα ότι παγκοσμίως και γενικώς στην Ελλάδα υπήρχε μια μείωση της εισρωής αίματος στο σύστημα της αιμοδοσίας, για την Κρήτη τα πράγματα δεν ήταν έτσι, ήταν πολύ καλύτερα. Παρατηρήθηκε και αύξηση της συλλογής αίματος την περίοδο αυτή του κορονοϊού, κάτι το οποίο είναι φαινόμενο μοναδικό, δεν το συναντήσαμε πάρα πολύ εύκολα, ούτε και στη διεθνή κοινότητα. Και η Κρήτη συνέχισε να συγκεντρώνει πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες αίματος, οι οποίες όχι μόνο κάλυψαν τις ανάγκες του νησιού μας, αλλά έδωσαν και πάρα πολλές βοήθειες σε άλλες περιοχές που παρατηρήθηκαν ελλείψεις. Και με δεδομένο θα ήθελα να πω εγώ ότι τα δύο μεγάλα νοσοκομεία χρειάζονται αρκετά μεγάλες ποσότητες. 12.000 φιάλες αίματος, κύριε Πρόεδρε, χρειάζεται για να καλυφθούν οι ανάγκες. Υπήρξαν αφόρμητοι αιμοδότες και όχι κατά κύριο λόγο σταθεροί αιμοδότες. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς, το είχατε πει και στην πρόσφατη επίσκεψή σας στο Ηράκλειο, άλλωστε αυτό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι αφενός η Κρήτη υγειονομικά είναι αυτοτελής, αυτάρκης, έχει σπουδαία νοσοκομεία που γίνονται πάρα πολύ σπουδαία ιατρική δουλειά και αξίζουν έπαινος σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτά τα νοσοκομεία. Η Κρήτη απέκτησε και μια αυτονομία όσον αφορά την κάλυψη από μονάδες αίματος, και ειλικρινά το κέντρο δεν χρειάστηκε να ενισχύσει καθόλου την Κρήτη αυτή την περίοδο που διανύσαμε μέχρι τώρα. Μπορώ να πω ότι τα νοσοκομεία μας στην Κρήτη
συγκέντρωσαν σε συνεργασία και με τους εθελοντές αιμοδότες και με τους συλλόγους, που η Κρήτη έχει σπουδαίους αιμοδοτικούς συλλόγους με διακριτή λειτουργία. Συγκέντρωσαν την περσινή χρονιά πάνω από 34-35.000 μονάδες αίματος. Απίστευτο, 35.000. Ποσότητα που τροφοδοτεί και άλλες περιοχές. Ακριβώς, όπως σας είπα, ότι σε δύσκολες στιγμές που πέρασε το συνολικό σύστημα αιμοδοσίας και μας υποστήριξε πάρα πολύ το νησί της Κρήτης, και έτσι μπορέσαμε να συμπληρώσουμε ανάγκες που υπήρχαν σε άλλες περιοχές που υστερήσαν. Κύριε Κατσίβελα, θέλω να κλείσουμε λίγο. Ξέρετε, διανύουμε μια επιδημιολογική κρίση. Υπάρχει ανησυχία, υπάρχει προβληματισμός. Ορισμένοι την προηγούμενη περίοδο, τα προηγούμενα χρόνια, ίσως να ήθελαν να προχωρήσουν και να δώσουν αίμα. Τώρα εμφανίζονται λίγο διστακτικοί. Τι έχετε να τους πείτε, πώς μπορούμε να τους πείσουμε ότι δεν υπάρχει φόβος, ότι τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας και αυτοπροστασίας? Καταρχάς να παραδεχτούμε ότι η αιμοδοσία είναι μια απαραίτητη κοινωνική λειτουργία που τον άνθρωπο και την παροχή του αιματός δεν μπορεί να αντικαταστήσει κανένα εργαστήριο, καμία δομή, καμία σύγχρονη επιστήμη. Μόνο το περίσσευμα της καρδιάς και του εθελοντισμού και της αγάπης προς τον άνθρωπο του ανθρώπου. Κατά συνέπεια είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να σταματήσει. Από τη μεριά όλων των αιμοδοσιών αλλά και του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, είναι η βασική μας κατεύθυνση, είναι να προστατεύουμε τον εθελοντή αιμοδότη, γιατί για μας είναι το μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο είναι και αναντικατάστατο. Στις αιμοδοσίες αλλά και σε όλες τις εξορμήσεις που γίνονται, λαμβάνονται όλα τα μέτρα κατά τον καλύτερο τρόπο, ώστε να έχουμε εξασφαλισμένο και ασφαλή τον αιμοδότη μας και κυρίως να έχουμε ένα αίμα το Μάλιστα. οποίο θα είναι εγγύηση. Πολύ σημαντικό. Για τους ανθρώπους που το χορηγούμε. Μάλιστα. Κύριε, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κατσίβελα, πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αιμοδοσίας. Χαρά και τιμή μας. Να είστε καλά. Και μπράβο και στους κριτικούς που καταφέραμε Βέβαια. Και ανεβήκαμε στην πρώτη θέση της αιμοδοσίας. Λοιπόν.